Πέρασε ένας χρόνος από την έξαρση της πανδημίας και η κυβέρνηση παράλληλα δεν ενίσχυσε τα νοσοκομεία με γιατρούς, δεν δημιούργησε νέες ΜΕΤ, με αποτέλεσμα τα περισσότερα να έχουν μετατραπεί σε μίας νόσου. Δεν άνοιξε τα νοσοκομεία που εξειδικεύονται σε λοιμώδεις νόσους. Τα έκλεισε σημειωτέο το 2013, όπως το λοιμωδό στη Θεσσαλονίκη. Δεν άνοιξε το νοσοκομείο Παναγία, που θα πρόσθεται εκατοντάδες κλίνες και τώρα τα προορίζουν σε πεντάστερο ξενοδοχείο στα πλαίσια της ιδιωτικοποίησης του παραλιακού μετόπου της Καλαμαριάς. Αντίθετα, κόπηκαν 600 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό για την υγεία. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση δίνει πλούσια δωράκια σε ιδιωτικές κλινικές, αντί να τις επιτάξει χωρίς αποζημίωση και να τις εντάξει στη μάχη κατά της πανδημίας του κορονοϊού. Με την επιστράτευση των 200 ιδιωτών γιατρών, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις χιλιάδες ελλείψεις σε γιατρούς, σε νοσηλευτές, στα δημόσια νοσοκομεία, ούτε και με τις μετακινήσεις ασθενών και υγειονομικών από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, από πόλη σε πόλη. Αντί να προσλάβει γιατρούς και νοσηλευτές στα κέντρα υγείας, περιφερειακά, ιατρία, κινητές μονάδες υγείας για να προβατοποιούν τα τεστ, αλλά και να καταγράφουν τα αποτελέσματα, να δίνουν οδηγίες ανάλογα με το αποτέλεσμα. Πετάει το μπαλάκι στο λαό και στην περιβόητη ατομική του ευθύνη. Ποιος όμως θα παίρνει το ιστορικό, ποιος θα αντιμετωπίζει τυχόν παρενέργειες, αυτά από πότε ανήκουν στο επιστημονικό αντικείμενο των φαρμακοποιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το κέντρο υγείας εδώ, στην Τούμπα, που εξυπηρετεί μεγάλο μέρος της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, με τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλισμό. Οι παραπάνω επιλογές της κυβέρνησης είναι συνειδητές, γιατί έχουν κριτήριο το κέρδος των λίγων. Βάζουν σε δεύτερη μοίρα την υγεία του λαού. Συνεχίζουμε λοιπόν, δυναμώνουμε την πάλη μας για την υπεράσπιση της υγείας και των δικαιωμάτων μας. Οικονομική στήριξη για τους ανέργους, εισόδημα για όλους. Συναγωνιστές, συναγωνίστρες, συνάδελφοι, συναδέλφες. Έναν ολόκληρο χρόνο από την έξαρση της πανδημίας και η κυβέρνηση δεν έχει πάρει ούτε ένα ουσιαστικό μέτρο για τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς. Κανένα μέτρο για την ενίσχυση του ΕΣΥ, ιδιαίτερα στις γειτονιές. Το αυστηρό lockdown που επέβαλε στο λαό δεν είχε κανένα αποτέλεσμα, αφού δεν πήρε μέτρα στους χώρους δουλειάς, εκεί δηλαδή που αυξάνεται το οικό φορτίο. Δεν ενίσχυσε τα μέσα μαζικής μεταφοράς ώστε να αποφεύγει το συνωστισμός. Οι παραπάνω επιλογές κυβέρνησης είναι συνειδητές, γιατί έχουν το κριτήριο το κέρδος των λίγων, βάζοντας σε δεύτερη μοίρα την υγεία του λαού. Γι' αυτό χρησιμοποιεί την καταστολή και την τρομοκρατία, ώστε να κρύψει την εγκληματική της πολιτική απέναντι στο λαό μας. Το Συνδικάτο των Δόμων Θεσσαλονίκης καλεί τους εργαζομένους να αντισταθούν σε αυτή την πολιτική και να διεκδικήσουν ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας. Μας εξοργίζει αφάνταστα που η κυβέρνηση βρήκε ευκαιρία να περάσει μέτρα που καμία σχέση δεν έχουν με την πανδημία, αλλά επιδεινώνουν ακόμα περισσότερο τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων και της νεολαίας, τις συνθήκες ζωής της εργατικής λαϊκής οικογένειας συνολικότερα. Σε αυτά τα πλαίσια συνεχίζουμε, συνάδελφοι, και δυναμώνουμε την πάλη μας για την υπερέσπιση της υγείας και των δικαιωμάτων μας. Οικονομική στήριξη για τους ανέργους, εισόδημα για όλους. Διεκδικούμε άμεσα μέτρα στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας πρόνοιας. Δωρεάν για όλους, με προσλήψεις μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Επίταξη ιδιωτικών δομών. Τήρηση των μέτρων υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Να αυξηθούν τώρα τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να γίνουν οι προσλήψεις που χρειάζονται. Κατάργηση του νόμου απαγορεύσης των διαδηλώσεων, του νόμου περιορισμού του απεργιακού δικαιώματος, καμία δίωξη της συνδικαλιστικής δράσης, καμία περιστολή των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού με πρόσφυγμα του κορονοϊού, να μπει τέρμα στην αδημοκρατία και την κρατική καταστολή. Αθλητισμός και πολιτισμός εκπέμπουν εσώς. Υπάρχουν τρεις παράγοντες που έχουν ο αθλητισμός και ο πολιτισμός. Υπάρχουν Οι αθλητές, υπάρχουν οι άνθρωποι που ασχολούνται επαγγελματικά με τον αθλητισμό και τον πολιτισμό και οι αθλητικοί πολιτιστικοί συλλόγοι. Και οι τρεις κατηγορίες ανθρώπων και συλλόγων
έχουν φτάσει στο απροχώρητο. Αν να ξεκινήσουμε από τους αθλητές, φυσικά έχουν σταματήσει όλες οι αθλητικές δραστηριότητες εδώ και ένα χρόνο και παιδιά και αθλητές που έχουν επενδύσει όλα τους τα χρόνια πάνω στον αθλητισμό είναι στο τέρμα τους. Λοιπόν, εμείς τώρα έχουμε ένα παράδειγμα, ας πούμε, έχουμε αθλητές γυμναστικής που έχουν ξεκινήσει από 5 χρονών και έχουν φτάσει στα 17 και θέλουν να κάνουν το ένα βήμα παραπάνω, να πάνε σε Πανελλήνιο και να πάρουν και τα μόρια για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτά τα παιδιά φέτος έχουν χάσει τη χρονιά τους και εφόσον είναι αυτή η χρονιά τους, δεν μπορούν να αντικατασταθούν, δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι θα γίνει κάτι του χρόνου και θα ανακάμψουν. Λοιπόν, και σε όλα και στο μαζικό αθλητισμό και στο πολιτισμό, οι αθλητές όλοι δεν μπορούν, έχουν χάσει τη χρονιά τους και είναι πάρα πολύ σημαντική. Λοιπόν, από το μέρος των προπονητών και των ανθρώπων που ασχολούνται επαγγελματικά με το ζήτημα, εκεί η κατάσταση και εκείνη είναι πολύ δύσκολη. Βέβαια έχουν βγει κάποιες αναστολές που πληρώνονται, αλλά το θέμα είναι η επανεκκίνηση των αθλητών. Είναι πολλοί που ασχολούνταν και έχουν μείνει χωρίς δουλειά και σκέφτονται και πώς θα ξαναξεκινήσουν. Δηλαδή για να υπάρχει μια φυσική ροή στους αθλητικούς συλλόγους και στους πολιτιστικούς, πρέπει μια χρονιά τροφοδοτεί την επόμενη. Και πάμε και στους αθλητικούς συλλόγους και τους πολιτιστικούς, εκεί όπου πραγματικά τα έξοδα που συνεχίζουν να τρέχουν εδώ και ένα χρόνο, θα φτάσουν σε σημείο πάρα πολλοί αθλητικοί σύλλογοι και πολιτιστικοί να κλείσουν. Εμείς ζητάμε ουσιαστική στήριξη για τους εργαζόμενους, για τους πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους, ζητάμε επανεκκίνηση των αθλητικών δραστηριοτήτων τηρώντας όλα τα μέτρα και εξασφαλίζοντας το κράτος τις προϋποθέσεις για να ξεκινήσουμε ασφαλώς και φυσικά χρειαζόμαστε και ένα καλό σύστημα υγείας ώστε ο κόσμος να μην φοβάται να πάρει στις δραστηριότητες του. Ένα χρόνο από την έναρξη της πανδημίας και σε αυτό το χρόνο η κυβέρνηση το μόνο που έχει κάνει είναι να ανοιγοκλίνει τα σχολεία χωρίς να παίρνει κανένα επιπρόσθετο μέτρο για την προστασία των μαθητών, να απορρίψει το ένα μετά το άλλο όλα τα αιτήματα σύσσωμης εκπαιδευτικής κοινότητας για ασφαλές άνοιγμα των σχολείων με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για την καθαριότητα και το μόνιμο προσωπικό εκπαιδευτικό. Συχνά και επαναλαμβανόμενα μέτρα θέσεις σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Την ίδια στιγμή λιδωρεί το μαθητικό κίνημα που είδε όλα αυτά τα προβλήματα το φθινόπωρο και αφού δεν μπόρεσε να τους πείσει, ξεκίνησε με την καταστολή. Σε όλο αυτό το διάστημα έφερε 3 αντιεκπαιδευτικά νομοσχέδια, ακόμη και μετά την έναρξη της χρονιάς επέβαλε την αλλαγή πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ όχι μόνο δεν μείωσε τους μαθητές σε 15 ένα τμήμα, αλλά τους άφησε κιόλας. Εμείς σαν γονείς δηλώνουμε ότι δεν αναεχόμαστε πλέον την κοροϊδία της ατομικής ευθύνης από μια κυβέρνηση που αποποιείται κάθε ευθύνης για τη λειτουργία του σχολείου, του ιδιωτικού δηλαδή χώρου των παιδιών μας, και το μόνο μέτρο που γνωρίζει για την αντιμετώπιση είναι το κλείσιμο όταν μάλιστα πληθαίνουν τα κρούσματα. Ενώνουμε τη φωνή μας με εκπαιδευτικούς και μαθητές, ζητάμε εδώ και τώρα να αναλάβει τις ευθύνες στην κυβέρνηση, να ανοίξει τα σχολεία με όλα τα μέτρα που έχει ζητήσει η εκπαιδευτική κοινότητα. Την τρομοκρατία δεν θα περάσει, τον εργατόν υπάλλη θα τη σπάσει.
Υγεία δεν είναι καθόλου επιγέντε. Δικαίωμα μας είναι να πούμε πέσα. Με χειροκρατήματα δεν γίνει πανδημία. Κάντε προσλήψεις στα νοσοκομεία. Να ψηθούν τώρα τα δρομολόγια από μέσα μαζικής μεταφοράς. Να γίνουν οι προσλήψεις που χρειάζονται. Ασφαλεία, υγεία, όταν εργασία, δεν θα θυσιάσουμε για την εργοδοσία. Με χειροκροτήματα δεν βγαίνει πανδημία, κάντε προσλήψεις στα νοσοκομεία. Χρειαστούν και άλλες κινητοποιήσεις, είμαστε σε ετοιμότητα να τις κάνουμε, παίρνουμε τη ζωή και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και της υγείας μας στα χέρια μας.